Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική επιστημονική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ για μια ώρα περίπου. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να επικοινωνήσετε το τηλέφωνο που βλέπετε, το 210-6832-706. Είναι το, τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να επικοινωνήσετε για τα θέματα των εκπομπών, ερωτήματα, τη δική σας ανάλυση στο θέμα που θα δείτε σήμερα, την ονούς, η νόηση του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για το πνεύμα, θα μιλήσουμε για ψυχή, για συναισθήματα, θέματα διαχρονικά, θέματα σημαντικά. Πολλές φορές επισημαίνουν πράγματα στην εποχή μας και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να βάλουμε τον εγκέφαλό μας, το νου μας, το μυαλό μας, να σκεφτεί, να αποσαφηνίσει πράγματα και καταστάσεις. Άρα, ύψιστη αξία, κορονίδα, μεγάλη αξία στον κόσμο της φιλοσοφίας και της θεολογίας είναι το ζήτημα του νοός. Τι είναι λοιπόν ο νους, αναρωτήθηκε ο άνθρωπος από τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα τα δούμε μαζί με τον Βασίλη τον Αντζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Αλλά πριν περάσουμε στο μεγάλο και σημαντικό θέμα του νου, να δούμε συνοπτικά τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Βλέπουμε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Το πρώτο βιβλίο, Ειρήνια της Ψυχής, Σχέσεις Σώματος και Ψυχής. Μιλάω μέσα για το νου. Ο νους ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στη φιλοσοφία. Σχέσεις Σώματος και Ψυχής, την σχέση της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας στο πέρασμα των αιώνων. Τι λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας για το σώμα και την ψυχή. Όλα αυτά στο βιβλίο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, Η Ουσία και η Αθανασία της Ψυχής. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για τον χρόνο. Τι είναι ο χρόνος? Ο χρόνος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία και πολλές φορές ο χρόνος, λέει, τρώει τα παιδιά του, και θέλοντας να δείξουν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, τη φθαρτότητα που έχει ο ίδιος ο χρόνος. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο, Φύση και Σιωπή στον Πλοτίνο, Νεοπλατωνισμός με τον Πλοτίνο. Και ο Πλοτίνος επηρεάστηκε από τον δάσκαλό τον Πλάτωνα, από τα έργα του Πλάτωνα, τον Τίμιο, τον Φέδρο, το Συμπόσιο. Και βλέπουμε ένα πρωτότυπο διαφορετικό βιβλίο που μιλάει για την έννοια της φύσης και πώς η σιωπή μέσα στη φύση την βοηθάει να δημιουργεί. Το επόμενο βιβλίο είναι η σχέση της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Μέσα μιλάω για μεγάλους φιλοσόφους και για πατέρες Εκκλησίας που μίλησαν φιλοσοφικά, έγραψαν φιλοσοφικά, ύμνησαν τη φιλοσοφία. Ο Άγιος Νεκτάριος έγραψε ένα θαυμάσιο ύμνο για τη φιλοσοφία. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κάποιος στο έργο μου «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία». Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφία της ιστορίας. Είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας, να ξέρουμε πράγματα, καταστάσεις. Εκεί που πάσχει ουσιαστικά ο καθημερινός άνθρωπος είναι το ζήτημα της ιστορίας. Είναι τα είδη και τα έθιμά μας. Όλα αυτά τα βιβλία ενυπάρχουν στο τηλέφωνο που βλέπετε στο 210-6832-706 και μπορείτε να ρωτάτε πληροφορίες, θέματα, ερωτήσεις. Μάλιστα σήμερα μαζί με τον κύριο Βασίλη Αντζακλή θα απαντήσουμε στα ερωτήματα φίλων που μας άφησαν την προηγούμενη Παρασκευή. Θα απαντήσουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και επίσης στο τηλέφωνο αυτό μπορείτε να μας πείτε τη δική σας άποψη. Περνάμε λοιπόν στον κύριο Αντζακλή. Κύριε Αντζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα και πάλι κοντά σας. Και πάλι μαζί με τον κύριο Φιτουλάκη, τον αγαπητό μας καθηγητή, που δείχνει το σεβασμό του προς την αρχαία σκέψη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί ξεκίνησε ίσως η φιλοσοφία, το βάθος της φιλοσοφίας, από εκεί ξεκίνησε η τέχνη, από εκεί ξεκίνησε ο καλός έναρθρος λόγος. Ναι. Η ελληνική γλώσσα, η οποία είναι το στολίδι των γλωσσών της γης και η παγκόσμια δεξαμενία από την οποία δανείζεται όλη η ανθρωπότητα λέξεις. Μη σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλες οι επιστήμες έχουν μελετηθεί προημών από τους αρχαίους Έλληνες και έχουν αφήσει στοιχεία λεκτικά τα οποία καταδεικνύουν επιστημονικώς με όρους, με ορολογίες κλπ. Και διευκολύνουν, κατά κάποιο τρόπο διευκολύνουν, τη σύγχρονη ιατρική, τα μέγιστα. Δηλαδή ένας όρος, ας πούμε,
ιατρικός είναι ικανός να βάλει τον γιατρό ακριβώς στο κέντρο ακριβώς της διαγνωστικής του προσπαθίας για να βρει και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Βεβαίως, όλα αυτά θα τα δούμε, κυρία Τσακλή. Μάλιστα, θα σήμερα αυτά θα περάσουν πίσω μας την ώρα που μιλάμε και θα δούμε διάφορους φιλοσόφους, διάφορες εικόνες να εναλλάσσονται. Θα δούμε την εικόνα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα δούμε φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, θα δούμε τον Σοκράτη, θα δούμε τον Διογέννη, θα δούμε τον Πλοτίνο να περνάει κατά τη διάρκεια της δικής μας ομιλίας. Θα δούμε τη μονή φιλανθρωπινών, τα Ιωάννινα, τους αρχαίους φιλοσόφους να ευρίσκονται μέσα στο ναό, καθώς ήταν χριστιανοί προ-Χριστού, όπως και η Εκκλησία θέλοντας να τους επιβραβεύσει, τους βάζει σε μια πολύ σημαντική θέση και τους κατατάσσει έτσι, στους χριστιανούς προ-Χριστού. Θα δούμε και από το Μεγάλο Μετέωρο διάφορες εικόνες από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη την ώρα που ομιλούμε. Θα τα δούμε αυτά. Για να δούμε λοιπόν σήμερα το θέμα, το οποίο είναι τι είναι ο νους. Ένα διαχρονικό σημαντικό θέμα. Να μας πείτε και λοιπόν και εσείς την άποψή σας και να καταθέσετε και εσείς τη δική σας γνώμη. Ναι, βεβαίως, τι είναι ο νους. Δεν αρκεί ένας ολιγόχρονος ορισμός για το τι είναι ο νους. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι, συγγνώμη, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να δώσουν εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται νους. Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι ο νους είναι ένα πράγμα το οποίο εδράζεται στις δραστηριότητες της ψυχής. Ο νους είναι ένα ψυχικό φαινόμενο και όχι ένα υλικό φαινόμενο. Δεν είναι ο νους σαν την πέψη, δεν είναι ο νους σαν τις αρθρώσεις, δεν είναι ο νους σαν τη ροή του αίματος, αλλά ο νους είναι ένα πνευματικό έτσι, απάβγασμα που εκδηλώνει τη σκέψη του εσωτερικού ανθρώπου. Βεβαίως. Με το νου επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και ο νους είναι χάρισμα του ανθρώπου και όχι των άλλων ζώων. Τα άλλα ζώα έχουν νου συγκεκριμένο για την τροφή τους και για την αναπαραγωγή τους. Ο άνθρωπος έχει νου για να ενδιαφέρεται για την ύπαρξη του Θεού, για την ύπαρξη του δική του και για την ύπαρξη του συνανθρώπου. Δηλαδή, ο νους μας φέρνει αντιμέτωπους με τρία μεγάλα, ογκώδη, κεφαλαιώδη θέματα. Το Θεό, τι είμαι εγώ, τι είναι ο Θεός, τι είναι ο συνάνθρωπός μου και τι είναι ο πραγματικός μου εαυτός. Αυτά τα τρία στοιχεία του νου επεξεργάζονται από εκατομμύρια δισεκατομμύρια νόες και μπορώ να πω όλο το 24ωρο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα τρία περιέρχεται και διαβαίνει. Ο νους βεβαίως είναι υπό την κυριότητα του ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να τον κάνει το νου του, κύριε Φουντουλάκη, θεοειδή, δηλαδή να σκέπτεται όπως ο Θεός, να ακολουθεί τις εντολές του Θεού, να διαβάζει τι ο Θεός έκανε στην ιστορία της ανθρωπότητας και να κάνει το νου του θεοειδή, να τον προσαρμόσει δηλαδή προς το θεϊκό νου, προς τον χριστικό νου. Υπάρχει όμως περίπτωση να αφήσει το νου του να γίνει κτηνώδης. Δηλαδή ένας νους ο οποίος να ενδιαφέρεται μόνο για να παίρνει, να λαιλατεί, να καταστρέφει, νομίζοντας ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κερδίζει ο ίδιος. Αυτός είναι ο θηριώδης νους. Αλλά υπάρχει και ένας νους, χειρότερος ακόμα από όλα αυτά που περιγράψαμε, και είναι ο σατανικός νους. Ναι. Ο σατανικός νους δεν θέλει να βγάλει κάποιο κέρδος ή όφελος, όπως ο σατανάς, θέλει απλώς να κάνει το κακό για το κακό. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν φτάνουν και τόσο βαθιά σε σημείο να κάνουν το κακό μόνο για το κακό και για να μοιάζουν με τον σατανά, αλλά κάποιες αιτίες ίσως τους δημιουργούν αυτές τις παρενέργειες που μπορεί να έχει ο νους. Ο θεοειδής νους είναι ο κατεξοχήν τέλειος ανθρώπινος νους. Ο νους που μπορεί σιγά σιγά να εξελιχθεί και να γίνει θεϊκός. Βέβαια αυτό δεν γίνεται από μόνη την ενέργεια του Θεού, ούτε με τη γιόγκα όπως λένε οι ανατολικές θρησκείες, ούτε με την απόλυτη προσπάθεια του ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί οπωσδήποτε. Βεβαίως. Αλλά δεν αρκεί αυτό εάν δεν μεσολαβήσει και ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος με τη μεσολάβηση του ανθρώπου, συνεργαζόμενος με τον άνθρωπο, θα του δημιουργήσει τον θεοειδή νου. Και τέτοιον θεοειδή νου είχαν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες. Δηλαδή σκεπτόντουσαν ακριβώς όπως σκέπτεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θυσιάστηκαν και αυτοί κατά το πρότυπό του. Έδωσαν και αυτοί οδηγίες και συμβουλές στους ανθρώπους και θυσιάστηκαν για τους ανθρώπους, διότι ο νους τους τους έλεγε ότι η θυσία είναι υπέρτατη εκπλήρωση της ψυχής του ανθρώπου. Βεβαίως. Μάλιστα, για να βάλω και άλλα σημεία στη συζήτησή μας, κύριε Τσακλή, αν δούμε και αναζητήσουμε τους ορισμούς τι είναι ο νους, θα δούμε ότι ο νους είναι το σύνολο των νοητικών διεργασιών
που εκφράζει τις νευροφυσιολογικές διεργασίες του εγκεφάλου και με απλά λόγια, πολύ να γινόμαστε κατανοητοί, θα δούμε ότι ο νους είναι η έδρα της συνείδησης, του στοχασμού, της σκέψης, της γνώμης, των αισθημάτων. Είναι δηλαδή το σύνολο της νοητικής εμπειρίας, το σύνολο των διεργασιών που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού μας συστήματος. Όλα αυτά... Το γήινο υπόστρωμά του είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι ο εγκέφαλος. Το γήινο υπόστρωμα του νος. Μάλιστα, ρωτάει κάποιος φίλος από ό,τι με ενημερώνει το εξής. Πολλές φορές ακούμε σήμερα από κάποιες έρευνες ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο αριστερό μέρος του εγκεφάλου. Τι συμβαίνει, γιατί χρησιμοποιούμε περισσότερο αριστερό και όχι το. Ναι. Γιατί χρειάζεται μια αξιοποίηση για να χρησιμοποιήσουμε το δεξιό μέρος του εγκεφάλου. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε ζήτημα... περισσότερο. Τι συμβαίνει λοιπόν, μόνο είναι ζήτημα κατανομής των κέντρων που υπάρχουν στον εγκέφαλο. Ορισμένα κέντρα του εγκεφάλου, όπως η δεξιοχειρία παραδείγματος χάρη, ναι, που συνήθως αφορά τον αντίχειρα στον άνθρωπο και στα ζώα, στον πίθηκο, πιάνει ένα μεγάλο μέρος του μετωπικού βολβού. Του μετωπικού, ναι, του μετωπικού βολβού. Ενώ τα συναισθήματα κατά κάποιον τρόπο δράζονται στους κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου. Όμως δεν είναι τόσο απόλυτο αυτό να το πούμε, για να σας πω γιατί. Ο άνθρωπος δεν σκέφτεται μόνο με τον εγκέφαλό του, αλλά επεξεργάζεται με τον εγκέφαλό του και συνεργάζεται για να μιλήσει περισσότερο, για να μιλήσει, για να εκφραστεί. Είναι το εκφραστικό μέρος του νοός, είναι ο εγκέφαλος. Ενώ το πώς συλλαμβάνεται μία ιδέα, ναι, είναι στα πιο παράξενα πράγματα και ανεξερεύνητα πράγματα που υπάρχουν. Εγώ θα έλεγα πως μέσα στο σύμπαν, ας πούμε σχηματικά, κυκλοφορεί το Πνεύμα του Θεού σε μια διάσταση όπως οι τηλεοράσεις, έτσι. Και ο άνθρωπος είναι ένας δέκτης, ο οποίος μπορεί να έχει μια πρόσβαση σε αυτό το σήμα. Ναι. Αν λοιπόν συνδεθεί με αυτό το σήμα του Θεού, ο νους του γίνεται σαν του Θεού θηροειδής, δηλαδή αλάνθαστος, ακριβής, αληθινός, ξέροντας ακριβώς τη σοφία του κόσμου κλπ. Αν όμως συνδεθεί με συχνότητες κακές, με σατανικές συχνότητες, τότε και αυτός παραστρατεί και αλλάζει ρότα και γίνεται ένας νους διαφορετικός από αυτόν τον οποίον θα έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος. Βέβαια, οι νοητικές καταστάσεις, όπως ξέρουμε, τόσο γρήγορες και τόσο αλλεπάλληλες, που καμιά φορά είδατε που λέμε ναι, είναι έτσι, αλλά όχι, 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 δεν είναι έτσι. Σκεφτόμαστε κάτι άλλο και το ανατρέπει. Το ανατρέπουμε. Το ανατρέπει. Αυτή η ανατροπή δείχνει την ποιότητα και την ταχύτητα που περιστρέφεται ο νους. Αν, ναι, αν τον εβάλουμε το νου σαν μια φωτιά περιστρεφόμενη, έτσι, η οποία τη φυσάει ένας γέρας, και φανταστείτε να περιστρέφει το νους, πόσα σχήματα μπορεί να σχηματοποιήσει αυτή η φωτιά. Γι' αυτό και στους αρχαίους Ελληνές η φωτιά, ο νους συμβολιζόταν με τη φωτιά. Βλέπουμε τώρα κάποιες εικόνες, συγγνώμη σας διακόπτω. Βλέπουμε τον Πυθαγόρα, είδαμε τον Σοκράτη νωρίτερα, ναι, ναι, τη σχολή των Αθηνών, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη, βλέπουμε τον Πλάτων να κρατάει τον Τίμαιο, τον Αριστοτέλη να κρατάει τα ηθικά νικομάχια. Βλέπουμε, μάλιστα, από τη Μονή Φιλανθρωπινών κάποιες εικόνες που είναι στα Ιωάννα, τους μεγάλους φιλοσόφους, το μεγάλο Μετέωρο, που παρουσιάζει ο Πλάτων και Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, στα Στάγυρα, όπου και γεννήθηκε. Βλέπουμε... Που έχουν άγαλμα δικό του εκεί. Ναι. Βλέπουμε την Ακαδημία των Αθηνών, τον Πλάτωνα εδώ πέρα. Όπως ήταν παλιά. Ναι, βέβαια. Βλέπουμε εδώ τον Σοκράτη πάλι, τον μεγάλο Σοκράτη, να μιλάει, συνομιλεί με τους μαθητές του. Πλάτων Αριστοτέλη πάλι, είναι ένα έργο του Ραφαήλ. Βλέπουμε επίσης πάλι από την Ακαδημία των Αθηνών τον Πλάτωνα. Ναι, Πρωτομήτιο Πλάτωνα. Που είναι καθισμένος. Ναι, έχουμε τον Σοκράτη. Θα δούμε τους φιλοσόφους. Θα δούμε τον Θεάτροπο Ιησού Χριστό. Εδώ πέρα μια όμορφη εικόνα. Ναι, βεβαίως. Που έχουμε... Έχουμε τον Πανσέλινο. Βεβαίως. Μια απομίμηση του Πανσέλινου αυτή η εικόνα. Βεβαίως. Έχουμε και άλλη εικόνα. Το 15ο αιώνα. Εικόνες που όλους αυτούς τους φιλοσόφους, το Θεάτροπο Ιησού Χριστό που βλέπουμε τώρα, είναι ουσιαστικά, ναι, οι πηξίδες των εκπομπών μας. Γι' αυτό τους βάλαμε. Βλέπουμε, ναι, και μια φυσικά, ωραία φυσικά εικόνα του σύμπαντος. Έχουμε ωραίες εικόνες από το σύμπαν, ναι, γενικότερα. Και για να δούμε και ποια είναι η θέση μας στο σύμπαν, για Ζαρμή. Γιατί ακριβώς μιλάμε για το σύμπαν, για να δούμε λίγο, ναι, τον, ναι, υπέρτατο νου. Ναι. Γιατί λέει ο Αναξαγόρας, και βλέπουμε τον Αριστοτέλη σε μια άλλη εικόνα, ο Αναξαγόρας, ότι ο νους είναι ο ρυθμιστής κοσμικής δύναμης.
επιγραμματικά, επειδή μιλάμε για Αριστοτέλη και Πλάτωνα, για να δούμε λίγο τι είπαν για το νου. Είπε ο Πλάτωνας ότι είναι η ανώτερη μορφή της γνώσης. Ο Αριστοτέλης χώρισε το νου σε ποιητικό νου, και, που είναι το αθάνατος νους, και, αλλά και σε παθητικό νου. Μάλιστα. Ο Πλοτίνος, που τον βλέπουμε και στις εικόνες, τον είδαμε και νωρίτερα, μίλησε και είπε ότι ο νους είναι το δεύτερο πρόσωπο της δικής του διαίρεσης. Διαιρεί τον κόσμο, τον συμπαντακόσμο, στο ένα, ναι, στο αγαθό και στο νου και στην ψυχή. Μέσα από το νου δημιουργείται η ψυχή, που είναι το τρίτο πρόσωπο, δια της απορροής, λέει ο Πλοτίνος, ο αρχηγός του κινήματος του νεοπλατωνισμού, το 204 μετά Χριστό. Και βλέπουμε και τώρα και το βιβλίο μου, που έχει να κάνει με τον Πλοτίνο, «Φύση και σιωπή στον Πλοτίνο». Είναι το βιβλίο της σειράς, είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Είναι ο χρόνος, μετά είναι η σειρά των βιβλίων, ο χρόνος. Μετά περνάμε στον Πλοτίνο, είδαμε εικόνα του Πλοτίνου, βλέπουμε την εικόνα του Πλοτίνου στο εξωτερικό μέρος του βιβλίου, που μιλάω για τον νεοπλατωνισμό, και μέσα λέω ότι υπάρχει ο νους, ένα μέρος της ψυχής και μέσα στη φύση. Αυτά λέω και στο βιβλίο μου. Το επόμενο βιβλίο είναι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που είδαμε και στις εικόνες υπάρχουν. Όλα αυτά υπάρχουν στο βιβλίο με αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Και τέλος, το θέμα της ιστορίας, κάτι πολύ σημαντικό. Ο νους λοιπόν είναι ένα στοιχείο νους, θεϊκό. Λοιπόν, ναι. Ένα στοιχείο θεϊκό, οπωσδήποτε. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό δεν έχει δοθεί και στα ζώα, έχει δοθεί μόνο στον άνθρωπο, σαν δώρο ο νους, διότι είναι ένα στοιχείο θεϊκότατο. Είναι ένα στοιχείο που μας πηγαίνει στο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Μπορεί να γίνει θειοειδής, όπως είπαμε, ο νους, εάν με την προσευχή, με την υπακοή, με την αγάπη προς το Θεό, προσκοληθεί ο νους επάνω στο Χριστό, και με την προσευχή αυτή, την μικρή, την νοερά προσευχή, ο νους μετασχηματίζεται και γίνεται, καθαρίζει από τα πάθη και γίνεται πλέον ένας νους ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί πάρα πολλά πράγματα. Έχει μεγάλες ικανότητες ο ανθρώπινος νους να αντιληφθεί πάρα πολλά πράγματα, να αντιληφθεί μέχρι και τα βάθη της θεότητος. Βεβαίως δεν θα γίνουμε ποτέ θεοί, όπως είναι ο Θεός κατ' ουσίαν, αλλά θα γίνουμε θεοί κατά χάριν. Ένα είδος πρίγκιπα, δηλαδή, της Βασιλείας του Θεού μας έχει, μας προορίζει ο Θεός για πρίγκιπες της Βασιλείας του. Επομένως, πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο νου, να μην τον θολώνουμε τον νου, να μην του περνάμε οτιδήποτε μέσα. Με διάφορες άσημες εικόνες. Ναι, άσημες εικόνες, οτιδήποτε. Και βιβλία τα οποία δεν είναι σωστά, δεν είναι καλά, δεν πρέπει να κανείς να ασχολείται με αυτά. Όλα αυτά μπορεί να συγχύσουν το νου, και η σύγχυση του νου, όπως ξέρουμε, είναι το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο, διότι με συγχυσμένο νου ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα μεγαλύτερα σφάλματα. Ο νους πρέπει να είναι καθαρός. Και για να καθαρίσει ο νους, πρέπει να μην υπάρχουν τα πάθη τα οποία τον συσκοτίζουν. Ο αλκοολικός δεν μπορεί να έχει καθαρό νου, πάει και πίνει και μετά δεν γνωρίζει κανέναν, βρίζει τους καλύτερους του φίλους κλπ. Μπορεί και να εγκληματίσει. Γιατί? Διότι ο νους του, το καθαρό μάτι του νους, θόλωσε και δεν μπορεί να δει πλέον καθαρά. Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει πολλά στη ζωή τους ή έχουν ασχοληθεί με μαγεία, με αποκρυφισμό κλπ. Ο νους τους πλέον είναι ανίκανος να καταλάβει τα θεολογικά πράγματα και αρχίζει και βγάζει δικά του πράγματα τα οποία είναι τα βαθέα του σατανά, όπως λέμε. Μέσα σε αυτά είναι οι αστρολογίες, μέσα σε αυτά είναι... Ναι. Μέλση, οι πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν για την καθαρότητα της διάνοιας. Δηλαδή, είναι σημαντικό στοιχείο η καθαρότητα της διάνοιας. Και πριν προχωρήσετε και πείτε και άλλα στοιχεία, αν δούμε τις σύγχρονες αντιλήψεις για το τι είναι και αναζητήσουμε και διερευνήσουμε το ζήτημα του νοός, θα δούμε ότι ο νους ταυτίζεται, όπως μας λέει η σύγχρονη επιστήμη, με το οργανωμένο σύνολο της νόησης, περιλαμβάνοντας την αντίληψη, τη σκέψη και τα συναισθήματα. Είναι σημαντικό αυτό. Βλέπουμε πώς είναι αλληλένδετος ο νους με το σώμα και την αξία που έχει ο νους. Λέμε πολλές φορές σήμερα μέσα από τη λαϊκή ρίση και ατζακλή, αν κάποιος δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του, λέμε δεν του φταίει η τύχη, αλλά του φταίει το μυαλό του. Φταίει ο νους του, φταίει ο εγκέφαλός του. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε, γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, από τις ωραίες εικόνες που έχουμε επιλέξει και βλέπουμε σήμερα. Και τα χειρότερα που έχουμε πάθει από το μυαλό μας. Είναι σαφώς, θα το πείτε αμέσως. Όλοι αυτοί έβαλαν το νου τους, συνέγραψαν πολύ όμορφα πράγματα. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, γίγαντες της φιλοσοφίας, ο Σωκράτης,
με το μεγάλο του έργο. Το οποίο δεν έγραψε όμως προφορικά, δίδαξε, ήταν μεγάλοι επιστήμονες και ο Αριστοτέλης ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας που μίλησε για την ψυχή σε πολλά έργα του και την ηθική φιλοσοφία και την ευτυχία του ανθρώπου που βλέπουμε και τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό τώρα σε πάλι στις εικόνες. Λέγατε λοιπόν να δούμε και άλλα στοιχεία για το νου, ή να πούμε όμως. Ο νους χρειάζεται μία καθοδήγηση, κύριε Φουτουλάκη, και επειδή το παιδί που γεννιέται δεν μπορεί να έχει αυτή την καθοδήγηση, την παίρνει από τους δασκάλους και από τους γονείς του. Αλλά και ο μεγάλος άνθρωπος πρέπει να έχει κάποιους πνευματικούς οι οποίοι να τον συμβουλεύουν. Διότι ο νους παίζει πάρα πολλά παιχνίδια. Οι λογισμοί που σχηματίζονται μέσα στο νου μπορούν να καταστρέψουν έναν άνθρωπο τελείως. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και οι λογισμοί. Τι σου λέει ο νους σου δηλαδή να κάνεις και πρέπει να το περνάς από μία διαλεκτική έτσι διεργασία του μυαλού, η οποία γίνεται με το ανώτερο τμήμα της ψυχής, με τις ψυχικές ικανότητες που υπάρχουν στον άνθρωπο, ούτως ώστε ο νους να συμπεριφέρεται ανάλογα με αυτές τις ικανότητες. Όταν λέμε διάλογος, πάνω απ' ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δύο στοιχεία, ένας διαδυσμός δηλαδή. Λέμε διαλογίζομαι ή σκέφτομαι. Έχω το εγώ μου, τον εαυτό μου και τις αποφάσεις. Και εκεί πάνω θα παιχτεί ένα παιχνίδι. Δηλαδή, θα διαλογιστώ με τους διαλογισμούς αυτούς και θα πάρω μια θέση. Είδατε καμιά φορά που λέμε σκέφτηκα να κάνω αυτό, αλλά κατάλαβα ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που το σκέφτηκα αυτό. Ήταν μια εμβόλυμη δηλαδή κατάσταση. Και ξέρετε και ότι ο Σατανάς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μπαίνει στο μυαλό του ανθρώπου και να του δημιουργεί προβλήματα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν προφυλάσσεται με τις εφαρμογές αυτές που θέλει η Εκκλησία, δηλαδή να είναι στην προσευχή, στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να μην μπορεί να εισχωρήσει το τέρας αυτό που λέγεται Σατανάς. Αλλά ρωτήσανε και τον Σατανά οι μεγάλοι ασκητές της ερήμου, γιατί τους επισκεφτόταν πολλές φορές για να τους ρίξει ή να τους μπερδέψει σε αυτά που κάνανε, ή να τους εμπνεύσει τον εγωισμό, λέγοντάς τους ότι είναι άγιοι. Όμως αυτοί οι έμπειροι μέσα στη ζωή της ερήμου ρώτησαν τον Σατανά τι φοβάται, γιατί κάθε τόσο έρχεται κλπ. Λέει: φοβάμαι τη Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο τη Θεία Λειτουργία, αλλά φοβάμαι την Αγία Κοινωνία. Αυτό το αίμα με σκοτώνει, λέει. Είναι το αίμα του Χριστού, όπως ξέρουμε, η Αγία Κοινωνία. Τι άλλο φοβάσαι, το είπανε. Φοβάμαι, λέει, και ένα νερό. Το νερό του βαπτίσματος φοβάται ο Σατανάς. Ναι. Γι' αυτό δεν πειράζει τόσο τους βαπτισμένους όσο τους αβάπτιστους ανθρώπους. Και τέλος, φοβάται και ένα ξύλο, λέει. Και το ξύλο είναι ο Σταυρός, εκεί που ο Κύριος ενίκησε το θάνατο. Με αυτό το ξύλο, το Σταυρό, ενίκησε το θάνατο ο Κύριος. Έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να αφήνουμε λοιπόν τον Σατανά να μπαίνει στις δικές μας σκέψεις. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα που έχουμε 3 λεπτά, να πούμε μια ερώτηση κάποιου φίλου που εμβόλυμα, επειδή με καθιερώσει να βάζουμε και άλλες ερωτήσεις. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Ρωτάει μια τηλεθεάτρια, όταν ξυπνάω το πρωί, πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος, τι πρέπει να κάνει. Εγώ πολύ σύντομα και ακούμε την απάντησή σας, είχα πει και την άλλη φορά. Πολύ συνοπτικά, επιγραμματικά, ότι να προσεύχεται, να λέει δόξα ο Θεός παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν και να προσπαθεί να κάνει θετικές σκέψεις. Λένε οι επιστήμονες ότι οι πρώτες σκέψεις του ανθρώπου είναι αρνητικές. Όμως μπορεί μέσα από την αυτογνωσία, μέσα από το ψάξιμο εαυτού του, να αλλάξει τη δομή της σκέψης και να κάνει πράγματα και να συναστρέφεται με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα. Ναι, σωστό. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι πρέπει να κάνει προσευχή μόλις ξυπνήσει, να κάνει τουλάχιστον μερικές ευχές και να πει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ξύπνησα πρώτον, διότι μερικοί συνάνθρωποι μου δεν ξυπνήσανε σήμερα. Ναι. Να έχει αυτή τη συνείδηση δηλαδή, Βεβαίως. Ότι το να ξυπνήσει είναι και αυτό ένα δώρο από το Θεό και δεν το έχουμε εμείς, το έχουμε στα. Πώς λέγεται, το έχουμε δεδομένο. Ναι, βέβαια. Το έχουμε στα δεδομένα. Κι όμως δεν είναι δεδομένο, γιατί βλέπουμε ότι είναι και στα νοσοκομεία πολλοί άνθρωποι φεύγουν το πρωί και δεν ξυπνάνε. Λοιπόν, αφού το έχουμε στο δεδομένο, να το βγάλουμε από τα δεδομένα και να το βάλουμε εκεί στα αμφισβητούμενα πράγματα και να λέμε ότι εφόσον είδα το φως του ηλίου και εφόσον έχω τα μάτια μου και εφόσον δεν έχω αρρώστια, σήμερα που ξύπνησα πρέπει να ευγνωμονώ το Θεό. Ένα το κρατούμενο. Από αυτή την ευγνωμοσύνη αμέσως θα νιώσουμε κι εμείς μια χαρά. Διότι θα έχουμε επαφή με το Θεό. Δεύτερον, να πούμε ότι δεν φοβόμαστε αν πάθουμε τίποτα ή αυτά που μας λένε τα μέσα ενημέρωση, τα οποία ηρίστον παρόδο είναι η μεγαλύτερη εχθρή, ας πούμε, η ψυχολογική εχθρή, έτσι όπως έχουν καταντήσει και στέλνουν τους ανθρώπους στην αυτοκτονία μερικά από αυτά.
να πει το εξής, ότι μαζί με την ευχαριστία αυτή αισθάνομαι και την ευγνωμοσύνη για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα σε μένα, που ζω τόσα χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια, δεν πίνασα ποτέ, δεν μπήκα φυλακή, δεν αρρώστησα με βαριά αρρώστια κλπ. Βέβαια, σημαντικό. Το δεύτερο αυτό θα μας δώσει μια άλλη συνεργασία με τον Θεό. Και μια αισιοδοξία. Και μια αισιοδοξία και να ταινίσουμε το χαρούμε, μέλλον. Θα χαρούμε, διότι εμείς ευγνωμονούμε τον Θεό για αυτό το δώρο. Βεβαίως. Περνάμε. Και άλλο κανένα. Ολοκληρώστε, να πείτε λίγο και πέρα στο διάλειμμα. Είναι πολλά, αλλά θα πω άλλο ένα. Ναι, ναι, πείτε μας. Στο Άγιον Όρος αρχίζουν με ψαλμωδία. Ναι. Μόλις ξυπνάνε, αρχίζουν μια ψαλμωδία. Αυτή η ψαλμωδία είναι ικανή να ανοίξει ορισμένα κέντρα μες στον εγκέφαλο και να αισθανθεί ο άνθρωπος, να φύγει αυτή η γνωτήλα της νύχτας, το βαρύ όνειρο ή οτιδήποτε έχει κάποιος. Ωραία. Έτσι, κακιοκεφιά. Και με την ψαλμωδία με αυτή να έρθει. Αλλάζει και την ψυχολογία. Ψυχολογία. Περνάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι. Πολύ ευχαριστώ. Ευθύς αμέσως. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε φιλοσόφους, η εκπομπή είναι φιλοσοφική και θεολογική. Είναι μια εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Για όσους όμως δεν μας είδατε από την αρχή, μπορείτε και αύριο Σάββατο, 8 μέχρι τις 9 η ώρα, την αγαπημένη σας εκπομπή. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και αυτό το λέω αγαπημένη, έτσι, ορμόμενος από αυτό ακριβώς. Μπορείτε να μας δείτε και αύριο 8 με 9 το πρωί. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για το νου. Τι είναι ο νους του ανθρώπου. Έχουμε πει πολλά στοιχεία, μιλήσαμε για τους φιλοσόφους, βλέπουμε διάφορες εικόνες που διανθίζουν, πλουτίζουν ουσιαστικά αυτή την φιλοσοφική εκπομπή. Οι σύγχρονες αντιλήψεις λένε επίσης ότι ο εγκέφαλος αποτελεί το τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος, που θεωρείται υπεύθυνο για τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου. Ο Πλάτωνας, που τον βλέπουμε σε πολλές εικόνες, μίλησε και είπε ότι η γνώση είναι ουσιαστικά το ανώτερο μέρος του νου. Ο νους είναι λοιπόν η γνώση. Μίλησε και το μύθο του Σπηλαίου που ενθυμήθηκα τώρα, που εκεί σαν συμπέρασμα μέσα στην πολιτεία, ένα σημαντικό έργο του Πλάτωνος που μιλάει μέσα για την αλήθεια που μπορεί κάποιος να βρει και το αλληγορικό και συμβολικό συμπέρασμα του μύθου του Σπηλαίου που είναι η αλήθεια που πρέπει να αναζητήσει ο άνθρωπος. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν οι φιλόσοφοι μίλησαν για το νου, ο Πλοτίνος, ο αρχηγός του κινήματος του νεοπλατωνισμού το 204 μετά Χριστό, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έχει γεννηθεί, πολλοί λένε ότι έχει και ελληνική καταγωγή. Βλέπουμε επίσης ότι οι φιλόσοφοι μίλησαν και για πολλά άλλα σημαντικά θέματα και την αξία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Πλοτίνος, για να επανέλθω σε αυτό που είπα πριν, μίλησε για το νου και είπε ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της ιεραρχίας. Όπως διαίρεσε τον κόσμο, είπε ότι το αγαθό είναι το πρώτο, ο νους είναι το δεύτερο, η ψυχή είναι το τρίτο πρόσωπο της θριαδικότητας. Σύμφωνα με τον Πλοτίνο, βλέπουμε εδώ πέρα τον Πλοτίνο, βλέπουμε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή... Να πούμε και τις ερωτήσεις. Ναι, μισό λεπτά. Ναι, περνάμε σε εσάς σε μισό λεπτό, γιατί με ενημερώνουμε και μια άλλη ερώτηση κάποιου φίλου που ρωτάει ότι... Εμείς οι χριστιανοί λένε πολλές φορές, ακούγεται σήμερα ότι, λέει ο αγαπητός φίλος, έχουμε το πίστευε και μία ερεύνα. Τι συμβαίνει τελικά? Πίστευε και μία ερεύνα, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μέσα στις Άγιες Γραφές, το πίστευε και μία ερεύνα. Αυτό να το ξεχάσουν
Και άμα το βρουν αυτό, δεν το βρουν, μπορεί να το βρει κανείς, γιατί δεν υπάρχει. Αντιθέτως, υπάρχει η έρευνα των γραφών. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός είπε στον Θωμά, «Έλα και ερεύνησε το σώμα μου. Δες τα χέρια μου που ήταν τρυπημένα από τα καρφιά και είναι και άξιον έτσι μεγάλης, είναι άξιον λόγου το γεγονός ότι μέσα σε μια εβδομάδα είχαν γίνει ουλές τα καρφιά του Χριστού, ενώ καρφιά, αν καρφώσει κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα με καρφιά, θέλει τουλάχιστον 2 μήνες για να γίνουν ουλές και με περίθαλψη, με νοσοκομιακή περίθαλψη. Του Χριστού σε μια εβδομάδα πώς είχαν κλείσει βέβαια και είχαν γίνει ουλές από τα καρφιά. Αυτό δεν δείχνει τη θεϊκή του διάσταση, οπωσδήποτε. Λοιπόν, άφησε να τον ερευνήσει. Δεν του είπε μην ερευνάς, πίστευε και μην ερεύνα, αλλά έλα να με ερευνήσεις και να πιστέψεις. Είπε όμως το τέλος ότι μακάρι εκείνοι οι οποίοι δεν με είδαν και πίστεψαν. Βεβαίως. Άρα πρέπει να ερευνούμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό δείχνει κάποια... Κύριε Ζακλή. Ναι. Μετά, είναι δυνατόν να μας έδωσε ολόκληρη Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη ο Θεός και να μας είπε μην την ερευνάτε? Είναι σαν να μας λέει μην τη διαβάζετε δηλαδή? Προφανώς το πίστευε και μη ερεύνα είναι μια σκοταδιστική αντίληψη, μεσαιωνική αντίληψη του Πάπα, ο οποίος δεν ήθελε ο κόσμος να διαβάζει την Αγία Γραφή και όσους έπιανε που διάβαζαν την Αγία Γραφή το Μεσαίωνα, το 15ο αιώνα, 14ο αιώνα, τους έκαιγε στην πυρά, γιατί έλεγε ότι είναι μάγοι. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από αυτούς, δεν ήταν μάγοι και ήθελαν να μάθουν την Καινή Διαθήκη. Και τους απαγόρευε να έχουν στα σπίτια τους, άκουσον την Καινή Διαθήκη. Που εμείς εδώ πέρα στην Καθημάς Ανατολή, όχι μόνο δεν απαγορεύαμε, αλλά βραβεύαμε και εκείνους οι οποίοι διαβάζαν και ήξεραν την Καινή Διαθήκη και τους χειροκροτάγαμε σαν φωστήρες της Ορθοδοξίας. Βεβαίως. Βάλτε μια νοτελεία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε συνδεθεί με Αμερική. Μάλιστα. Ακούμε τον συνεργάτη, φίλο, συνάδελφο αυτής της εκπομπής, τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Καμπιζιώνη. Κύριε Καμπιζιώνη, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρετε, είμαι καλά. Χαίρετε. Και εύχομαι το ίδιο και για εσάς. Μεγάλη μου χαρά που ξανασυναντώμεθα στον αέρα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε. Μας έχετε σε εικόνα, μας βλέπεις εικόνα? Μας ακούτε τώρα καλά? Όχι, είμαι στο γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο. Σας ακούω, αλλά δεν βλέπω, δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Θέλουμε να μας πείτε, μιλάμε σήμερα για το νου. Ξέρω, έχετε μελετήσει τα έργα μου. Έχετε έρθει εδώ, είναι φιλόξενο αυτό ο σταθμό, στην εκπομπή μας. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Έχετε δει τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Θέλω να μας πείτε λίγο, επειδή η αγάπη σας και η αγάπη μου και η αγάπη του κ. Τσακλή για τη φιλοσοφία είναι πολύ μεγάλη και για τους μεγάλους φιλοσόφους. Τώρα δεν έχετε εικόνα, περνάνε διάφοροι φιλόσοφοι την ώρα που μιλάμε και μιλάτε κι εσείς και η γίγα της φιλοσοφίας. Ποια είναι η σημασία του νοός για τον άνθρωπο? Τι είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι για την έννοια του νου? Είναι απέραντο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να είστε καλά. Ο Πλάτωνας και ο Σεταλής, αλλά κυρίως ο Πλάτωνας, με την θεωρία του περί ιδεών, έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι, η ψυχή έχει 3 μέρη, έχει το νου, λογική, τα αισθήματα και φυσικά τις επιθυμίες. Επιθυμίες. Και ότι ο νους είναι ο ενίωχος, ο οποίος κατευθύνει με την προσπάθεια να πείσει τα 2 άλογα ότι πρέπει να συνεργαστούν. Ο νους είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει νου, είναι ένας πυνθήρας της θεότητος. Όπως λέει και η θρησκεία μας, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση. Τι σημαίνει αυτό? Ασφαλώς σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο πνευματική παρά υλική. Και αυτό που επιζεί του σώματος είναι η ψυχή και ο νους, οι σκέψεις. Συνεπώς, όταν μιλάμε για νου, μιλάμε ότι είμαστε ένας πληθύρας του υπέρτατου νου, που είναι βέβαια ο Θεός, ο Πανάγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Παντογνώστης, ο Ακατάληπτος, ο τα πάντα ορών και τα πάντα πυρών, βεβαίως, ο τέλειος κλπ. Ο Ιης. Λοιπόν, νομίζω ότι οι αρχαίοι Έλληνες και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν συνεργαστεί σε αυτό. Αυτό με φέρνει στο βιβλίο σας, το οποίο πραγματικά το ευχαριστιέμαι και το χρησιμοποιώ στις τάξεις. Επιτρέψτε μου να επενέσω την εργασία που έχετε κάνει
Έχετε μιλάτε για τον Ματιέ στην αρχαία φιλοσοφία, για τον Πλάτωνα, για τις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας και της αρχαίας φιλοσοφίας. Μιλάτε για την αγάπη και τον χριστιανισμό. Μιλάτε για την ελληνική γλώσσα και την ορολογία, τη χριστιανική φιλοσοφία του Βυζαντίου. Σκεφτείτε ότι εδώ δεν διδάσκουν στα γυμνάσια την Βυζαντινή ιστορία και φροντίζουμε να εισαχθεί η Βυζαντινή ιστορία, η οποία είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής. Το βιβλίο σας είναι θαυμάσιο και έχω ξαναπεί ότι οπωσδήποτε πρέπει να μεταφραστεί στην αγγλική. Σας γνωρίζω καλά. Ότι το χρησιμοποιώ στην τάξη μου εκτενώς. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Χαίρομαι πολύ. Έλεγα ότι ο άνθρωπος, έχοντας την γνώση, σκέφτομαι την αλληγορία του σπηλαίου. Βεβαίως, σημαντικό και αυτό. Να κατευθυνθούμε, να έχουμε γνώση, να έχουμε γνώση πραγματική, η οποία θα μας οδηγήσει στην αλήθεια, η οποία θα μας οδηγήσει στο αγαθόν, στο καλόν. Τι θαυμάσια πράγματα που αναφέρετε στο βιβλίο σας, και όπως ο ήλιος με το φως του φωτίζει και μας δίνει και την όραση, έτσι και η θεότητα μας δίνει την αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, έχει πλαστεί, όπως είπα προηγουμένως, κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Είναι πνεύμα, είναι νους, είναι μέρος του θεϊκού νου, του μεγάλου νου. Ο Σωκράτης πιστεύω πράγματι ότι είναι ο πρώτος χριστιανός πριν Χριστό. Βεβαίως. Διότι, κοιτάξτε, δεν έλεγε ο Πλάτωνας, εάν σας βλάψει κανείς είναι καλύτερα να μην βλάψετε. Ναι, το έλεγε ο Πλάτωνας. Να αδικηθώ παρά να αδικήσω. Την ψυχή σας. Να αδικηθώ, έλεγε, παρά να αδικήσω. Ναι. Γύρισε το άλλο μέρος του προσώπου σου. Δεν ξέρω αν είμαι στο θέμα σας. Βεβαίως, να είστε καλά. Βεβαίως. Κύριε Καπιζιώνη, ο Ατζακλής είμαι. Εποχή, με και το πρόβλημα σχέσης σώματος και του νου. Βλέπουμε πάλι ότι ο Καρτέσιος λέγει ότι έχω μια ιδέα ατελειότητος από που ήρθε. Δεν μπορεί παρά να έχει έρθει από κάτι τέλειο και κανείς δεν είναι τέλειος παρά ο Θεός. Έτσι μιλάει για την ύπαρξη του Θεού, του υπερτάτου νου. Κύριε Καμπιζιώνη, μας ακούτε? Κύριε Καμπιζιώνη, μας ακούτε? Θέλει ο κύριος Ατζακλής κάτι να σας πει. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Καμπιζιώνη. Καλησπέρα, ο Ατζακλής είμαι. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι, κύριε Ατζακλή. Μπράβο, καλά, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι για το εξαίρετο. Είμαστε με τον κύριο Φουντουλάκη εδώ. Με τις εκπομπές σας το βράδυ. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε λοιπόν, που μας παρακολουθείτε. Θα ήθελα να σας πω και για τον πατέρα Παΐσιο που είχαμε κάνει μια αρχή, αν αξιοποιήθηκε όντως εκεί, γιατί και ο πατέρας Παΐσιος είναι μια, μαζί με τα έργα του κυρίου Φουντουλάκη, μπορεί παράλληλα να γίνει και αυτό. Και να έχουμε και τον πατέρα Παΐσιο στην Αμερική. Βεβαίως, ναι. Σε κάποια μεγάλη μορφή. Βεβαίως. Με ακούσατε? Σας ακούω, ναι, δεν σας διακόπτω. Είναι γνωστός, αλλά όχι αρκετά γνωστός. Ναι. Και χαίρομαι για αυτό που λέτε. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει, θεωρήστε με συνεργάτη σας, θα κάνω το καλύτερο βεβαίως, που είναι βεβαίως. Δυνατόν. Να είστε βεβαίως καλά, εμείς θα επικοινωνούμε μαζί σας. Είναι τιμή μας που είστε συνεργάτης. Τιμή, συνεργάτης, είστε το μέρος της εκπομπής. Ουσιαστικά έχετε σημαντικό έργο, ναι, θειασότητα. Μόλις έρθει να κάνουμε εκπομπές. Βεβαίως και κύριε καθηγητά, κύριε Καμπιζιώνη, πρεσβεύετε τα ίδια πιστεύω με εμάς και ουσιαστικά έχετε διαδώσει τον ελληνισμό, την ορθοδοξία στην Αμερική. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μας χωρίζει, πάβει ουσιαστικά και σας ακούμε και σας έχουμε συχνά πυκνά σε αυτή την εκπομπή, γιατί σας εκτιμούμε και άνθρωποι όπως εσείς που μπορεί να αρθρώσει ωραίο επικοδομητικό λόγο, θα σας έχουμε κοντά μας. Βεβαίως. Ευχαριστώ, όντως. Ευχαριστώ, καλοσύνη σας. Είναι τιμή μου. Θα δώσουμε ένα λεπτό ακόμα γιατί ένα λεπτάκι, να αναφέρω για το νου και τη σύγχρονη τεχνολογία. Μας λένε πολλοί ότι οι μηχανές και οι υπολογιστές θα μπορέσουν να σκέπτονται όπως ο άνθρωπος και θα ξεπεράσουν βέβαια, την ανθρώπινη διάνοια. Κάτι ανόητο βέβαια. Και θυμάστε τον αστροναύτη που πήγε επάνω με τα τηλεσκόπια του και τις φωτογραφικές μηχανές και έστειλε κάτω μήνυμα στη γη ότι γυρίζω παντού εδώ στα σύννεφα, μου είπατε ότι είναι ο Θεός
δεν τον βλέπω να τον φωτογραφίσω και συνεπώς δεν υπάρχει Θεός. Τι χειρότερο που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Δεν είμαστε μηχανές. Εμείς προγραμματίζουμε τις μηχανές. Οι μηχανές δεν μπορούν να σκεφτούν, είναι ο νους. Και ο ανθρώπινος νους, για να καταλήξω, είναι πράγματι σπινθήρας του υπερτάτου νου του Θεού. Βεβαίως. Κύριε Καπιζού, κύριε καθηγητά, θα είμαστε, θα, και πάλι θα σας έχουμε στις επόμενες εκπομπές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας, σημερινή σας επικοινωνία, επαφή. Ό,τι είπατε ήταν και μέσα στο πνεύμα και πολύ σημαντικά ουσιαστικά για την πορεία αυτής της εκπομπής. Ήταν... Να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι εδώ στην Αμερική, και εσείς να ήσασταν, θα φροντίζετε να είστε ο καλύτερος πρεσβευτής της πατρίδος. Έτσι και αυτό κοιτάζουμε να κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε. Είναι ακρίτες εκεί πέρα, κρατάνε Ελλάδα. Βεβαίως. Έχουμε ανάγκη αυτούς τους ανθρώπους να στηρίξουν ελληνισμό και ορθοδοξία. Τώρα μου θύμισε αυτό που λέει ότι ο Γκαγκάρι ήταν, ο Γκαγκάρι είναι ο Φκαράς. Τον υποχρεώσαν εκεί να πει αν υπάρχει Θεός, αν τον είδα ή δεν τον είδα. Και του λέει ένα παιδάκι, όταν είπε ο Γκαγκάρι, δεν τον είδα το Θεό, λέει, δεν φωτογράφησα. Λέει ένα παιδάκι, κύριε Γκαγκάρι, λέει, ξέρετε, ο Θεός δεν είναι εδώ κοντά στα σύννεφα που πήγατε εσείς, λέει, λίγο έξω-έξω. Είναι μακριά, απέρα, λέει, απέραντα, σε απέραντες αποστάσεις, γι' αυτό δεν τον είδατε, του λέει. Και του λέει ένα παιδάκι. Και ένας άλλος. Ναι, ναι, κύριε Τσακλή, σας ακούμε. Ένας άλλος είπε ότι αφού ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό, Γκαγκάριν, λέει, δεν υπάρχει. Βεβαίως. Επίσης, λέω μια λέξη και θα περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Να περάσουμε. Ναι, βεβαίως, σε μισό λεπτό. Απλά θέλω να τονίσω. Έχουμε... Την άλλη ερώτηση θα την κάνουμε μετά. Ναι, ναι, βεβαίως. Πείτε το Ευαγγέλιο και στο τέλος θα πούμε και την άλλη ερώτηση. Υπάρχει επίσης ένας πάπυρος του 1700 που μιλάει, επίσης έχουμε τις πρώτες ενδείξεις εντοπισμού βλαβών στον εγκέφαλο. Μιλήσαμε για το νου. Ο Πλάτωνας, όπως τονίσαμε, μίλησε για το νου και είπε ότι είναι η ανώτερη μορφή γνώσης. Και επίσης και ο ένας Πυθαγόρης φιλόσοφος ήταν το 5ο αιώνος. Θεωρείται ότι ήταν πατέρας των νευροεπιστημών. Όλα αυτά είναι πολλά τα στοιχεία, όμως είναι... θα θέλουμε πολλές εκπομπές. Ο νους βλέπει, λέει, και ο νους ακούει. Ο νους βλέπει και ο νους ακούει. Και ο υπέρτατος νους, ουσιαστικά, που είναι ο ίδιος ο Θεός, όπως τονίζεται μέσα από τη φιλοσοφία, και επίσης ο νους θεωρήθηκε τη φιλοσοφία ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, και όπως είπε και ο καθηγητής του Καβυζιώνησα, ότι ο Πλάτωνας διαίρεσε τρία μέρη την ψυχή και το πρώτο, ουσιαστικά, θεώρησε ότι είναι ο νους του ανθρώπου. Τα αισθήματα και το θυμικό. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν το Ευαγγέλιο που έχουμε καθιερώσει το κάθε Παρασκευή. Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε σε δύο μέρες στις εκκλησίες. Έχουμε τον Ιησού να μπαίνει σε μια κομμόπολη, όπου του συναντούν 10 άνδρες λεπροί. Αυτοί αισθάθησαν μακριά, πόρωθαν, μας λέει το κείμενο, και σηκώνοντας τη φωνή τους έλεγαν: Ιησού, Κύριε, ελέησον ημάς, ελέησον ημάς. Και αφού τους είδε ο Ιησούς, τους είπε: Πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Και έγινε το θαύμα, καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα τους. Και ένας εξ αυτών, ειδών ότι η Άθη, θεραπεύτη, επέστρεφε και με κραυγή μεγάλη δόξαζε το Θεό και έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Ήταν ευγνώμων άνθρωπος αυτός. Γιατί θα δούμε τώρα ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ευγνώμονες, δυστυχώς. Ευχαριστούσε λοιπόν το Θεό. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης, δεν ήταν Εβραίος, ήταν αλλοεθνής. Αποκριθήστε, ο Ιησούς είπε: Δεν εκαθαρίστησαν και οι 10. Οι 10 καθαρίστησαν. Οι άλλοι 9 που είναι, δεν ήρθαν να δοξάσουν το Θεό, αλλά μόνο αυτός ο αλλογενής, ο αλλοεθνής τα λέγαμε. Και του είπε: Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Δηλαδή, εδώ έχουμε 10 ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί, έχουν πάρει μια θεραπεία μιας αρρώστιας η οποία ήταν πάρα πολύ οδυνηρή και πάρα πολύ δύσκολη εκείνη την εποχή. Η λέπρα ήταν καταδικασμένη σε όλη τη ζωή να βρίσκονται έξω στην έρημο και να τους φέρουν το φαγητό από απόσταση, διότι απογορευόταν να τους πλησιάσει άνθρωπος. Βρισκόταν σε μια φρικτή μοναξιά και μέσα σε όλα τα άλλα, μερικά κομμάτια του σώματός τους έπεφταν από τη λέπρα. Δάχτυλα τους πέφτανε, αυτιά, μύτες, πέφτανε κάτω στο χώμα. Φανταστείτε τρομερό μαρτύριο υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνο τον καιρό. Και ο Χριστός ήρθε, περνώντας από εκεί, και τη στιγμή που τον αναγνώρισαν, άρχισαν να του φωνάζουν δυνατά και να του λένε
επιστάτα, που σημαίνει Κύριε, ελέησέ μας. Κάνε μας δηλαδή υγιείς. Θέλουμε να ξαναγίνουμε υγιείς. Να φύγει αυτή η λέπρα από πάνω μας. Και ο Χριστός, για να δείξει ότι δεν θέλει να πάει κόντρα στους ραβίνους, γιατί αυτοί ήταν επιτετραμένοι να δίνουν τα πιστοποιητικά, κύριε Φουντουλάκη, ότι είναι υγιείς κανείς, ναι, ναι, είναι υγιείς από τη λέπρα, τους είπε πηγαίνετε και δείξατε τους εαυτούς σας στους ιερείς, ούτως ώστε και εγώ να φανώ ότι είμαι νοματαγής απέναντι στο μοσαϊκό νόμο που το ήθελε αυτό το πράγμα, το πιστοποιητικό, αλλά και εσείς να είσαστε νοματαγής, διότι εκεί πρέπει να πάρετε ένα χαρτί που να σας λέω ότι θεραπευτήκατε. Κοιτάξτε όμως, από τους 10 αυτούς ανθρώπους, μόνο ένας γύρισε να ευχαριστήσει τον Χριστό. Γι' αυτό δείχνει ότι εμείς οι άνθρωποι είναι μέχρι να βολευτούμε. Μετά ξεχνάμε τον ευεργέτη μας. Μόλις τελειώσει η ευεργεσία, ξεχάσαμε και τον ευεργέτη μας. Και όχι μόνο αυτό, αν περιέλθει ο ευεργέτης μας στην ίδια θέση, κάνουμε ότι δεν τον εξέρουμε και αλλάζουμε στενό για να μην τον συναντήσουμε. Υπάρχει αγνωμοσύνη και αγχαριστία πολλές φορές. Υπάρχει αγνωμοσύνη. Είναι σημείο της εποχής μας, δυστυχώς. Είναι σημείο της εποχής μας. Δυστυχώς. Πάντοτε σε όλες τις εποχές υπήρχε αχαριστία. Ίσως σήμερα υπάρχει περισσότερη. Αλλά ο αχάριστος άνθρωπος είναι αντιπαθής στα μάτια όλων. Η αχαριστία δεν συγχωρείται από πολλούς ανθρώπους. Και δύσκολα συγχωρείται από το Θεό, εάν ο άνθρωπος αλλάξει μυαλό, μετανοήσει δηλαδή, και αρχίσει να γίνεται ευγνώμων και όχι αχάριστος. Είπε η προηγούμενη φίλη όταν σηκωθεί από το πρωί από το κρεβάτι τι να κάνει. Να θυμηθεί τις ευεργεσίες του Θεού και να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό. Βεβαίως. Αυτό είναι ευγνωμοσύνη. Αυτό κάνει ο ευγνώμων άνθρωπος. Θυμάται την ευγνωμοσύνη πάντοτε. Υπάρχουν όμως και ευγνώμονες άνθρωποι που τους έχεις κάνει ένα καλό εδώ και 10 χρόνια και κάθε φορά που σε βρίσκουν σου κοπανάνε αυτό το πράγμα. Σου κοπανάνε το... Ναι, το καλό που τους έκανες. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα, κυρία Τζακλή, που υπάρχει, μια άλλη τηλεθεάτρια πάλι ρωτάει το εξής, ότι ποια είναι η έννοια του παραδείσου και της κόλασης. Επιγραμματικά έχουμε ξαναπεί, για το πούμε και σε άλλη εκπομπή, το έχουμε ξαναπεί, ότι ο παράδεισος έχει την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι κοντά στο αγαθό, κοντά στο Θεό, ενώ η κόλαση, μια πνευματική κατάσταση με τύψεις, ενοχές, στο σκοτάδι, στο κακό, μακριά από το κάλος, από την ομορφιά. Μακριά από το Θεό. Μακριά από το αυτό Θεό, είναι το ουσιαστικά μεγάλο. Είναι το μεγάλο. Αυτό είναι που χάνει, το Θεό χάνει. Αν ένας άλλος φίλος ρωτάει σε μια άλλη ερώτηση, ότι προλάβουμε κυρία Τσακλή, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, σκληρός, ότι οι άνθρωποι έγραψαν τα Ευαγγέλια. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν λάθη στα Ευαγγέλια, ουσιαστικά. Κατάλαβα. Οι άνθρωποι έγραψαν τα Ευαγγέλια. Ναι, λέει ένας φίλος, από ό,τι με ενημερώνουν από το τηλέφωνο που βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε τις ερωτήσεις, τις παίρνουμε. Μάλιστα, κατάλαβα, ναι. Και μας ενημερώνουν, ναι, λέει, ότι οι άνθρωποι έγραψαν τα Ευαγγέλια. Γιατί να έχουν τόσο κύρος αφού καθήκαν από ανθρώπους. Από ανθρώπους. Ναι. Όχι, να τον πληροφορήσουμε τον αγαπητό φίλο. Καλά έκανε και μας έστειλε και τον ευχαριστούμε για αυτή την ερώτηση. Να το καταλάβουμε και το ξεχωρίσουμε τώρα και το να καταλάβουμε ότι ο Θεός συνεργάζεται σε κάθε μεγάλο έργο. Συνεργάζεται με τον άνθρωπο. Αυτοί τους έδωσε τη γνώση να μπορούν να γράφουν. Τους έδωσε τον Χριστό να μπορούν να πληροφορούνται και τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να κάνουν τέλεια τη συγγραφή τους. Δεν ήταν μόνοι τους λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν έγραψαν αυτά που έγραψαν, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, αλλά είχαν την συνεισφορά από το Θεό, τη συνδρομή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουν να γράψουν αληθινά και πραγματικά πράγματα. Και πέστε μου, ποιος αμφισβήτησε και ποιος βρήκε ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι σωστά γραμμένα? Ουδείς. Από τα Ευαγγέλια, δισεκατομμύρια άνθρωποι διαβάζοντάς τα έγιναν χριστιανοί. Επομένως, είναι κείμενα τα οποία έχουν τη σφραγίδα από το Θεού απάνω τους. Και του ανθρώπου και του Θεού. Πώς θέλατε να τα στείλει ο Θεός από τον ουρανό, ουρανοκατέβατα, έτσι να ρίξει πέτρες, ας πούμε, από τον ουρανό, όπως τις πλάγιες του Μωυσή, σε μια έρημο και να πει πηγαίνετε εκεί και αυτή είναι η νόμη μου? Όχι. Έβαλε το Μωυσή και τα έγραψε. Τούτα υπαγόρευσε και τα έγραψε ο Μωυσής. Θεϊκό το τρόπο. Γι' αυτό τα Ευαγγέλια είναι θεϊκά. Θεϊκά. Έχουν το θεϊκό λόγο. Γι' αυτό αυτός ο λόγος είναι υπεράνθρωπος λόγος, γιατί γράφτηκε από τον Χριστό, ο οποίος πρώτος τον εκφώνησε και τον είπε και τον εδίδαξε, και μετά είχε τους Αποστόλους οι οποίοι μαζί, ότι δεν θυμόταν ο ένας, το θυμόταν ο άλλος, όλοι μαζί κάτσανε, ομοθυμαδούν και γράψανε τα Ευαγγέλια, όχι ξεχωριστά όπως νομίζουμε μερικοί, αλλά οι διαφορές οι μικρές που έχουν τα Ευαγγέλια, αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ μου Γιώργο, ναι, δεν είναι σημαντικές
απλώς αφορούν άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, ο Λουκάς γράφει περισσότερα θαύματα για τους Έλληνες, διότι επίθονται περισσότερο με θαύματα οι Έλληνες. Ο Μάρκος γράφει για τους Εβραίους και ειδικά ο Ματθαίος γράφει πάρα πολλά από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι το βιβλίο των Εβραίων. Έχει αποφύγει την Παλαιά Διαθήκη να γράφει πολλά ο Λουκάς, διότι ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Οι Έλληνες δεν ξέρανε πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσε να τους υπενθυμίσει γεγονότα μέσα από εκεί. Όλα λοιπόν έχουν μια σοφία, γι' αυτό γράφηκαν 4 Ευαγγέλια από 4 ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορετική προσωπικότητα και ίσως έγραφαν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η ουσία των πραγμάτων ήταν μία. Βεβαίως. Κανένας από τους Ευαγγελιστές δεν διαφωνεί στο θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι μεγάλο θέμα και θα συνεχίσουμε σε επόμενες. Κανένας δεν διαφωνεί στο ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος. Κανένας διαφωνεί στο γεγονός ότι ήταν ο διδάσκαλος των διδασκάλων. Κανένας δεν διαφωνεί ότι αναστήθηκε εκ νεκρών. Όλες αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν ο ένας λέει ότι ήταν δύο ληστές δεξιά και αριστερά και ο άλλος λέει για τον ένα ληστή, είναι επειδή καθόταν από τη μεριά του ενός ληστή και άκουσε τον ένα ληστή. Τι να γράψει, αφού δεν άκουσε τον άλλον. Βεβαίως. Κλπ. Πείτε μας ένα λόγο για το νου, για να κλείσουμε το επιμήθειο, το συμπέρασμα του δικό σας. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, έχουμε. Φτάσαμε στο τέλος. 2,5 λεπτά. Πείτε μας λοιπόν ένα λόγο δικό σας για να κλείσουμε σε λίγο. Θα σας έλεγα ότι να μην απαντάμε εύκολα σε αυτούς οι οποίοι μας βάζουν παγίδες, έτσι, παγίδες. Όπως κάποιος άλλος που με ρώτησε, που ήταν ο Χριστός από τις ηλικίες των 12 μέχρι των 30 ετών και του είπα, αν ήξερες τότε την σημειολογία και τα γεγονότα που συνέβαιναν τότε στο Ισραήλ, θα ήξερες ότι πριν από τα 30 χρόνια απαγορευόταν να μπεις σε συναγωγή και να διδάξεις σαν διδάσκαλος. Έπρεπε να συμπληρώσεις τα 30 χρόνια και να διδάξεις. Γι' αυτό ο Χριστός από τα 12 μέχρι τα 30 ήταν εκεί στο σπίτι του και βοηθούσε τον πατέρα του στην ξυλουργική. Ναι. Τέκτον ο πατέρας του, τέκτον και ο Χριστός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 12 χρονών όμως ο Χριστός έχει πάει στον ναό του Σολομώντος και έχει μιλήσει με τους μεγαλύτερους σοφούς. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ναι. Πώς ένα παιδάκι 12 χρονών δεν σας κάνει εντύπωση ότι μίλησε με τους μεγαλύτερους σοφούς του Ισραήλ και τους υιοθετούσε και καθόταν με ανοιχτό το στόμα επί ένα τριήμερο και τον ακούγαν. Ναι. Πρέπει να το αναλύσουμε το γιατί. Εάν αυτός δεν ήταν θεάνθρωπος, δεν θα είχε τη γνώση αυτή. Βεβαίως. Στα 12 χρόνια ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τη γνώση και την πείρα ενός ανθρώπου που είναι 60 και 70. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Είναι σημαντικό θέμα. Αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε σήμερα για το νου. Είπαμε ότι είναι η έδρα της συνείδησης, του στοχασμού, της σκέψης, από εκεί που πηγάζουν όλα τα συναισθήματα. Ο κ. Τσακλής είπε σημαντικά πράγματα για το νου. Μιλήσαμε και με την Αμερική, με τον καθηγητή κ. Καμπισιόνι. Μάλιστα, βλέπουμε τα βιβλία τα οποία μίλησε ο κύριος Καμπισιόνης, τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει. Του βλέπουμε το βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», που μιλάει για το νου, για το σύνολο της νοητικής εμπειρίας, όπως είπαμε, το σύνολο των διεργασιών που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και τα συναισθήματά μας για τις άσχημες εικόνες που είπε ο κ. Τζακλής πρέπει να προσέχουμε. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το χρόνο, αξιοποίηση του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον Πλοτίνο, με τον νεοπλατωνισμό, με τη φύση, τη σιωπή, τη σχέση της φύσης και της σιωπής. Το επόμενο βιβλίο είναι το βιβλίο που μίλησε περισσότερο ο καθηγητής κ. Καμπισιόνης, που ονομάζεται «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία». Μας είπε πολλά στοιχεία από αυτό το βιβλίο, τα οποία είναι παρμένα. Είναι συνδυασμός. Συνδυασμός φιλοσοφίας και πατερικής θεολογίας. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Βιβλίο που μιλάει για την αξία της ιστορίας και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Μιλήσαμε λοιπόν για την καθαρότητα του νοός. Να είστε καλά, κυρία Τσακλή. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Μπορείτε όμως αύριο το πρωί σε επανάληψη να μας δείτε 8 μέχρι τις 9. Καλό σας βράδυ. Καλή.